Λοιπόν, της Αγίας Φωτεινής Σαμαρίτιδος χθες και πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίας Φωτεινής στον οικισμό της Χρύσας στην Ξάνθη. Εκεί θα πάμε ευθύς αμέσως. Μας περιμένει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου, ο κ. Παντελεήμων. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Την ευχή του Χριστού και του Σας και του συνεργάτες του σταθμού. Και εγώ ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε για αυτήν την επικοινωνία. Χθες που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και της Αποστόλου Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, εδώ στην πόλη της Ξάνθης, όπου υπάρχει τον οικισμό της Χρύσας, ναός αφιερωμένος στην Αγία, γιορτάσαμε με την τέλεση του πανηγυρικού εστερινού την Κυριακή το απόγευμα και με την Θεία Λειτουργία χθες το πρωί με τη συμμετοχή πλήθους λαού και μάλιστα και με τον εκκλησιασμό χθες των δημοτικών σχολείων της περιοχής. Είναι ένας βυζαντινός ναός, αγιογραφημένος, με αίθουσα διαλέξεων δίπλα, λειτουργεί στην ενορία σχολή αγιογραφίας, είναι ένας ιεροδιδάσκαλος ο Εκημέριος, δραστήριος άνθρωπος και βέβαια κοντά τους χριστιανούς της ενορίας. Ο πολλής λαός νομίζει ότι η γιορτή της Αγίας Φωτεινής είναι την Πέμπτη Κυριακή του Πεντηκοσταρίου, όπου αναγινώσκεται η Ευαγγελική Περικοπή από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, που περιγράφει τη συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρίτιδα γυναίκα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου τη ζήτησε να του δώσει νερό. Και βλέπουμε σε αυτή τη συνάντηση και σε αυτή την επικοινωνία ότι ο Χριστός καταρρύπτει διαχωριστικές γραμμές. Την εποχή εκείνη η θέση της γυναικός ήταν, θα λέγαμε, περιχρονητική. Ο Χριστός συνδιαλέγεται με μια γυναίκα και μάλιστα με μια γυναίκα Σαμαρίτιδα, που ξέρουμε ότι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν είχαν επικοινωνία, ουσυχρώνται, το λέμε και μέχρι και σήμερα, οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, και όχι μόνο διαλέγεται μαζί της, αλλά και της αποκαλύπτει τις αιώνιες αλήθειες ότι ο Θεός είναι πνεύμα και δεν περιορίζεται ούτε στον ναό του Σολομώντος, ούτε στο όρος Γαριζίν, αλλά είναι πνεύμα και εμπνεύματι και αληθεία προσκυνείται ο Θεός. Ακολούθησε τον Χριστό, βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Φωτεινή. Η Εκκλησία μας την αποκαλεί εις Απόστολο και Μεγαλομάρτυρα. Εις Απόστολο γιατί κήρυξε το Ευαγγέλιο όχι μόνο στη Σαμάρια αλλά στην Βόρειο Αφρική, στην Καρκιδόνα και στη Ρώμη, όπου το 166 μετά Χριστόν μαρτύρησε, είναι ο διωγμός του Νέρονος, μαρτύρησε η ίδια, τα δυο της τα παιδιά και οι αδελφές της Αγίας Φωτεινής που συνεορτάζουν όλοι μαζί την 26 Φεβρουαρίου, τη θεσινή μέρα που γιορτάζουμε. Αν όμως συγκρίνει κανείς την εποχή εκείνη με τη σημερινή εποχή, βλέπει ότι οι χριστιανοί είχαν το θάρρος να ομολογήσουν τον Χριστό
Κάτι που σήμερα γίνεται βέβαια, αλλά γίνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό. Εγώ εύχομαι να πρεσβεύει τον Σωτήρα Χριστό, με τον οποίο είχε την ευλογία και την ευκαιρία να συνομιλήσει, να συναντηθεί, να φωτίζει τη ζωή μας για να πορευόμαστε στον δρόμο του Χριστού. Γιατί πρέπει να πούμε, εκείνο που αναφέρει η Εκκλησία στην αρχή της ενάτης ώρας, ότι σήμερα καταλείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης του και επορεύθημε εν τες επιδημίες των καρδιών ημών. Σήμερα αφήσαμε το δρόμο της δικαιοσύνης του Χριστού και κάνουμε ό,τι επιθυμεί η καρδιά μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία αυτή, να συγχαρώ για άλλη μια φορά το τηλεοπτικό σταθμό 4Ε σε εσάς όλους τους συνεργάτες για το σημαντικό έργο το ιεραποστολικό το οποίο προσφέρετε στο λαό μας. Εμείς ευχαριστούμε σεβασμιότατε και ευχαριστούμε αυτά που μοιραστήκατε. Νομίζω ήταν ιδιαίτερο ωφέλιμα για τους τηλεθεατές μας. Τώρα για την Αγία Φωτεινή, τη Σαμαρίτιδα, να θυμόμαστε ήταν μια αιρετική, μια αλόφιλη, μια γυναίκα έτσι, της εποχής που δεν είχε την θέση που έχει σήμερα βέβαια. Και όμως ο Χριστός αποκαλύπτεται σε ένα χαμένο πρόβατο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας. Η αγάπη του Χριστού μας είναι πραγματικά. Ο Θεός δεν περιφρονεί κανένα. Έτσι. Έτσι. Την ευχή σας. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε σεβασμιότατε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Πραγματικά ωφέλιμα αυτά που μας είπε. Δεν περιφρονεί κανέναν ο Χριστός μας. Το είπε ο σεβασμιότατος στο τέλος. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Αυτός ο τίτλος θα μπορούσε να μπει στην επικοινωνία αυτή. Πάμε να συνεχίσουμε και ελάτε να δούμε ένα βίντεο για τη σημερινή εορτή. Και αμέσως μετά πάλι εδώ.